Εμείς επιτρέψαμε να είναι κατασκευασμένα και στημένα, γιατί δεν πολεμήσαμε τα πάθη μας. Να σας πω ένα πολύ απλό. Όταν μια μάνα ή ένας πατέρας θέλει να βάλει το παιδί του στη δουλειά, στην εργασία, πηγαίνει στον υποψήφιο βουλευτή, ανεξάρτητα τι κόμμα είναι, ανεξάρτητα αν αυτός δηλώνει άθεος ή μασόνος, πηγαίνει και του λέει: «Θα μου βάλεις το παιδί μου στη δουλειά?» «Θα στο βάλω. Λοιπόν, θα σε ψηφίσω». Και έτσι, επειδή ακριβώς το μείζον για αυτόν, και όχι μόνο για αυτόν, αλλά για πάρα πολλούς, είναι το βόλεμα, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε. Αν το μείζον ήταν η πίστη στο Θεό, ποτέ δεν θα πήγαινε σε έναν άνθρωπο που δηλώνει άθεος να ζητήσει μία εξυπηρέτηση. Καταλάβατε. Επειδή έχουμε τα πάθη μας λοιπόν κρατεά, δυνατά, ισχυρά, γι' αυτό ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μετά φυσικά διαμορφώνουν έτσι τα πράγματα, ώστε να ξαναβγούν, να ξαναβγούν και να μας αλυσοδέσουν. Αλλά είμαστε ήδη δεμένοι με τα δεσμά των παθών μας. Και γι' αυτό μετά παραχωρεί ο Θεός να καταδυναστευόμαστε από αυτά τα όργανα του σκότους. Μέχρι να έρθουμε σε Αυτόν, μέσα στη δυστυχία μας, και να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, οπότε ο Θεός μετά θα τους αποτινάξει όλους αυτούς, θα τους απομακρύνει.